Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Τάνια Μαντουβάλου. Έντος της ημέρας θα ανακοινωθεί το όνομα του νέου Υπουργού Οικονομικών στη θέση του κ. Ράπανου, ο οποίος παραιτήθηκε για λόγους υγείας. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου το πρωί στο Μέγκα, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θα έχει για το θέμα αυτό συνάντηση στο σπίτι του, όπου αναρρώνει με τους προέδρους του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ. Όπως σημείωσε ο κ. Κεδίκογλου, μέχρι στιγμής σε ό,τι αφορά την ορκομοσία της Βουλής και τις προγραμματικές δηλώσεις, όλα θα γίνουν σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Εξιτήριο από το Θεραπευτήριο Υγεία πήρε ο Βασίλης Ράπανος έπειτα από νοσηλεία 4 ημερών. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους ποιοι είναι οι λόγοι που δεν του επιτρέπουν να αναλάβει τα καθήκοντα του Υπουργού Οικονομικών, παρέπεμψε στην επιστολή που απέστειλε χθες τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Ράπανος, στην επιστολή παραίτησής του, ανέφερε ότι δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα της υγείας του και ότι προς το παρόν δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του. Έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Προέδρου του ΕΟΠΗ, του Διοικητή του ΙΚΑ και άλλων, συγκαλούν οι Υπουργοί Υγείας και Εργασίας Ανδρέας Λικουρέτζος και Γιάννης Βρούτσης με θέμα τη χρηματοδότηση για την εξασφάλιση των υποχρεώσεων του ΕΟΠΗ απέναντι στους φαρμακοποιούς και την ομαλοποίηση της διάθεσης φαρμάκων στους ασφαλισμένους. Οι φαρμακοποιοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας πανελλαδικής κινητοποίησης εάν μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα δεν τους καταβληθούν τα 120 εκατομμύρια ευρώ που τους οφείλει ο ΕΟΠΗ και αφορούν και τις συνταγές του περασμένου Απριλίου. Στο μεταξύ, μεγάλη ταλαιπωρία εφίστανται οι ασφαλισμένοι της Αττικής για να προμηθευτούν τα απαραίτητα φάρμακά τους. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος της Αττικής συνεχίζει να μην χορηγεί και έτσι πρέπει να μεταβαίνουν στα φαρμακεία του Πειραιά, όπου εκεί τοπικός σύλλογος των φαρμακοποιών έχει αναστείλει την κινητοποίηση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας θα είναι ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Πέμπτη, καθώς ο Πρωθυπουργός αδυνατεί να μεταβεί λόγω της επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύσουν οι κύριοι Χατζηδάκη, Ζανιάς και Θαϊκούρας. Από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας γίνεται δεκτός αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος εν ώψη της μετάβασης του Κάρολου Παπούλια στις Βρυξέλλες ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Σύνοδο Κορυφής. Στις Βρυξέλλες δεν πρόκειται να μεταβούν οι κύριοι Βενιζέλος και Κουβέλης εφόσον δεν μεταβαίνει ούτε και ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, σε τηλεφωνική τους επικοινωνία οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί αποφάσισαν μόλις το επιτρέψει η υγεία του Πρωθυπουργού να μεταβούν από κοινού σε Βρυξέλλες αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με στόχο να ξεκινήσει ουσιαστικά ο διάλογος για την επαναδιαπραγμάτευση των όρων του μνημονίου. Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε το πρωί επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Η σύντροφός του Περιστέρα Μπαζιάννα γέννησε σε ιδιωτικό μαιευτήριο ένα υγιέστατο αγοράκι. Είναι το δεύτερο παιδί του ζευγαριού που έχει αποκτήσει ένα ακόμη αγοράκι 2,5 ετών σήμερα. Εξωτερικές ειδήσεις. Μεγάλη αύξηση σημείωσε το κόστος δανεισμού της Ισπανίας κατά τη δημοπρασία τρίμηνων και εξάμηνων εντόκων γραμματείων, από τα οποία η χώρα άντλησε κεφάλαια ύψους 3,08 δις ευρώ. Συγκεκριμένα διέθεσε τρίμηνα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 2,36% έναντι μόλις 0,846% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία στις 22 Μαΐου. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα 28 Ισπανικών τραπεζών λίγες ώρες αφού η Μαδρίτη επέβαλε επίσημη αίτηση για οικονομική ενίσχυση από την Ευρωζώνη. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας συναντώνται απόψε στο Παρίσι δύο μέρες πριν την κρίσιμη Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών. Ο Γαλλός Υπουργός Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί τόνισε ότι θέλουμε να συνεργαστούμε με τη Γερμανία όταν ρωτήθηκε σχετικά με την πίεση που δέχονται ο Λατ και Μέρκελ και να καταλήξουν σε συμφωνία με στόχο την αντιμετώπιση της κλιμακούμενης κρίσης χρέους της Ευρωζώνης. Αύριο θα συναντηθούν στο Παρίσι ο πρόεδρος της Γαλλίας με την καγκελάριο Μέρκελ. Ο καιρός. Έθριος καιρός επικρατεί με τοπικές βροχές, αργότερα στα ορεινά οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική μέχρι πολύ ισχυρή και η θερμοκρασία φτάνει τους 37 και στα ανατολικά τους 40 βαθμούς. Στους 39 βαθμούς στα θερμόμετρα στην Αθήνα, στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.